Αρέσει, μου αρέσει τέλειες. Πολύ. Επειδή θέλω να πούμε και τα της παράστασης, θέλω καταρχήν να λύσουμε κάποια ερωτηματικά. Τι έγινε με την Νατάσα Θεοδωρίδου, ήταν να συνεργαστείτε. Γιατί ξεκινάς από αυτό, δεν είναι το πιο σημαντικό θέμα. Φυσικά και δεν είναι. Είπα να λύσουμε κάποιες παρεξηγήσεις και μετά να πούμε για την παράσταση. Όχι, δεν είναι. Αυτό δεν υπάρχει καμία παρεξήγηση. Η Νατάσα Θεοδωρίδου διαφώνησε με την παραγωγή. Α, εντάξει, όχι αυτό. Με εμένα. Ναι. Εμένα μου άρεσε η ιδέα να είναι η Νατάσα. Μου είναι και πολύ συμπαθής και πάντα μου αρέσει η φωνή της. Αλλά έκανε κάτι που εγώ δεν το θεωρώ επαγγελματικό. Προσωπικά δεν θα το έκανα. Δηλαδή έκλεισε τον Μάρτιο, φωτογραφηθήκαμε τον Απρίλιο και τον Ιούνιο ζήτησε κάτι άλλο από αυτό που είχαν πει. Εντάξει. Ουσιαστικά δηλαδή έγινε μια κουβέντα, μια συμφωνία η οποία δεν τηρήθηκε από πλευράς της. Ναι, δεν θα το συζητήσω, αλλά αυτό είναι δικό της θέμα. Εμένα με στεναχώρησε με αυτό που έκανε η Νατάσα. Σε πήρε τηλέφωνο όμως, γιατί έχετε και μια γνωριμία. Ας μην πούμε σε λεπτομέρειες. Okay. Το σταματώ. Πάμε να πούμε για αυτήν την πολύ ωραία παράσταση την οποία υπογράφεις. Λεπτομέρειες θα ρωτήσετε την ίδια. Όπου η Ντενής είναι κυρία, δεν θέλει να πει παραπάνω, αλλά φαίνεται ότι τη στεναχώρησε. Όπως λέει, είναι... όμως... Όχι, μα το είπα ανοιχτά ότι με στεναχώρησε. Αλλά δεν θεωρώ ότι πρέπει να σχολιάζω εγώ την απόφαση κάποιου άλλου. Εντάξει, όταν σε αφορά έμεσα ή άμεσα όμως. Δεν με αφορά τόσο άμεσα, γιατί δεν είχαμε μία διένεξη καλλιτεχνική. Δεν ήταν κάτι που δεν της άρεσε ή κάτι που της είπα εγώ όχι. Ήταν το ίδρυμα και η Νατάσα. Αλλά είναι μια δουλειά στην οποία φωτογραφηθήκατε παρέα, στην οποία υπήρχαν τα ονόματά σας. Είναι στη μέση ένα σημαντικό ίδρυμα σαν το Μείζον της Ελληνισμού και πληρώνουν εκείνοι. Δεν μπορώ να μπω εγώ στη θέση τους. Άρα ήταν οικονομικό το θέμα. Τελώς. Okay. Δικό τους. Μάλιστα. Όπως και να έχει, είναι άσχημο να προγραμματίζεις ότι έχεις π.χ. στην ομάδα σου τον Νίκο, την Ελένη, τον Δημήτρη και ξαφνικά ο Δημήτρης να σου πει. Δεν θα εντάξει, τα καταφέρω. Μας άφησε λίγο ξεκρέμαστος γιατί είναι Ιούνιος. Αλλά δεν είναι τόσο σημαντικό για το έργο. Δηλαδή, εντάξει, το είχα πει και από το τραγουδίστρια, το έργο έχει 4-5 τραγούδια. Δεν είναι ένα musical. Mm-hmm. Και η ιστορία δεν είναι τόσο. Δυνατή και υπάρχει και η καλύτερη ορχήστρα που έχουμε αυτή τη στιγμή στο έργο live, είναι η Studiantina. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τέλος πάντων τι θα απαντήσει και η ίδια η Νατάσα κάποια στιγμή. Πάμε να πούμε όμως για αυτήν. Μην δίνετε τόση σημασία σε αυτά τα θέματα. Καθόλου, όχι. Όχι, απλά λέω ότι όπως ακούσαμε τη μία πλευρά, φαντάζομαι και αυτή κάποια στιγμή ίσως θα θέλει να πει τη δική της αλήθεια. Αυτό την πει. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Πάμε στην παράσταση που έχει γράψει η Μιμή, γιατί είναι πολύ πλευρό ταλέντο. Το συγκεκριμένο θέμα έχει τόσο πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Α, το θέμα είναι καταπληκτικό. Δώσ' μας έναν τίτλο, γιατί θέλω να τα πούμε μετά τις διαφημίσεις με πολλές λεπτομέρειες για να μην σε διακόψω. Πώς σου ήρθε η ιδέα. Όχι, πες μας έναν τίτλο. Αν και το δείξατε ήδη στη συνέντευξη, αυτό ξεκίνησε, υπήρχε στο μυαλό μου η διάθεση να γράψω για τη Σμύρνη. Απλώς ήταν πάρα πολύ δύσκολο και πάντα.